εκκρεμία. Όχι, γιατί πρέπει να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Μαυρωτά. Με τη σειρά. Λοιπόν, κύριε Μαυρωτά, εσείς και ο ίδιος προσωπικά και το κόμμα σας βάλει εναντίον της κυβέρνησης και της διαπραγμάτευσης. Με στόχο τι? Βάλει εναντίον με ποια έννοια? Λέμε ότι τώρα πάμε σε μια κατάσταση όπως έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν, όπου διαπραγματευόμαστε, αναβάλουμε τελικώς το κλείσιμο της αξιολόγησης, θεωρώντας ότι θα πάμε σε καλύτερες συνθήκες, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι πάμε σε χειρότερες. Γιατί μεγαλώνει η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα. Αυτό σημαίνει ότι χαλάνε περισσότερο, παγώνει η οικονομία, χαλάνε οι οικονομικοί δείκτες και θέλουμε μετά περισσότερα μέτρα για να ανακάμψουμε. Τη Δευτέρα, αυτό που θα γίνει στο Eurogroup, εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι αυτή η καθοριστική ημερομηνία. Η καθοριστική ημερομηνία είναι 9 Μαρτίου. Που ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αποφασίσει για την ποσοτική χαλάρωση, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ποσοτική χαλάρωση είναι μια βασική προϋπόθεση του προϋπολογισμού που ψηφίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Δηλαδή το 2,7% ανάπτυξη έχει σαν προϋπόθεση ότι η χώρα θα μπει το Μάρτιο στην ποσοτική χαλάρωση. Αν δεν το πετύχουμε αυτό. Απόφασε το Eurogroup μέχρι εκείνη την ημερομηνία. Αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι θα υπάρξει προφανώς τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου μία. Ένας πολιτικός συμβιβασμός, και εγώ συμφωνώ ότι όταν κάνεις διαπραγμάτευση καταλήγεις σε ένα συμβιβασμό. Θα έρθουν τα κλιμάκια, θα φτιάξουν τα οικονομικά μέτρα, θα έρθει το νομοσχέδιο, θα γίνει κάποιο έκτακτο Eurogroup μέχρι 9 Μαρτίου. Αυτό είναι το καλό σενάριο που λέω. Και 9 Μαρτίου η Ελλάδα θα προλάβει την ποσοτική χαλάρωση, γιατί μετά, άμα μπούμε στην περίοδο των ευρωπαϊκών εκλογών, τότε κανένας δεν θα ασχολείται με την Ελλάδα και θα αφήνει το πράγμα να, σαν έναν ασθενή που θα είναι στο δωμάτιο κλινικά νεκρός και θα περιμένουν πότε θα πεθάνει. Αυτό είναι το κακό σενάριο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αθανασίου. Λοιπόν, συγγνώμη, μια τελευταία ερώτηση στον κύριο Μαυρωτά. Γιατί, κύριε Αθανασίου, εσείς είσαστε ένας από τη συμπολίτευση, είναι δύο από την αντιπολίτευση, θα έχετε τον χρόνο περισσότερο να απαντήσετε. Κύριε Μαυρωτά, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Φίλης σε σχέση με την διάσταση των απόψεων, όπως εκείνος το βλέπει στην κυβέρνηση, ότι ήταν μια συγκυριακή τοποθέτηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες, εσείς δεν βρίσκετε μια ευκαιρία για να συνομιλήσετε με το ΣΥΡΙΖΑ σε κυβερνητικό επίπεδο? Νομίζω ότι οι ευκαιρίες που υπάρχουν για να συνομιλήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνονται από τις καταστάσεις και τις προϋποθέσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Δηλαδή, με ποια έννοια το λέω αυτό? Έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αποφασίζει μόνος του για τη διαπραγμάτευση, καταλήγει σε κάποια μέτρα και μετά λέει βάλτε πλάτη να περάσουν αυτά τα πράγματα, χωρίς εμείς να έχουμε συμβάλλει καθόλου σε αυτή τη λήψη αποφάσεων. Όταν μιλάγαμε το Σεπτέμβριο του 2015 για ένα εθνικό μέτωπο διαπραγμάτευσης αντί για κυβερνητικό μέτωπο, όπως ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχαμε εισακουστεί. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για κάποια τέτοια, οποιαδήποτε τέτοια συνεργασία. Και εξάλλου, επιτρέψτε μου να πω ότι, για να γυρίσω και στο θέμα του αφορολόγητου που λέμε, τα μέτρα που θα πάρουμε κτλ. Μην είμαστε άδικοι με τον κύριο Τσίπρα. Ο ελληνικός λαός το ψήφισε και είπε και τα μισά να κάνει αρκούν. Και το αφορολόγητο από 12.000 θα πάει στις 6.000, δηλαδή θα πάει στο μισό. Οπότε αυτό μπορούν... 8.000 είναι τώρα το αφορολόγητο. Αυτό κάνουν. Δεν είναι 12.000. Δεν είναι 12.000 το αφορολόγητο. Όχι, ήτανε. 8.500. Ήτανε. Είχε υποσχεθεί 12. Ήτανε πριν γίνει 8.5. Όταν ήταν λοιπόν, προεκλογική περίοδο. Η συγκυριακή μας συμπεριφορά με την ιστορική μας συμπεριφορά. Λοιπόν, κύριε Μαυρωτά. Ελάτε, κύριε Μαυρωτά, για να δούμε λίγο τον τόνο το δικό σας στο θέμα της διαπραγμάτευσης και το τι τελικά εσείς βλέπετε, αξιολογώντας τα δεδομένα, πού θα κινηθούμε. Πιστεύουμε ότι το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης είναι μια αναγκαία συνθήκη για την ανάταξη της χώρας, αλλά δεν είναι και ικανή, για να μιλήσουμε με μαθηματικούς όρους. Δηλαδή, πρέπει να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση για να προκριθούμε για την επόμενη φάση ουσιαστικά. Αλλά αν δεν υπάρξει μια συνολική αλλαγή παραδείγματος από την παρούσα κυβέρνηση, και τι εννοώ με αυτό, να πάψει έτσι αυτή η τιμωρία της επιχειρηματικότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, γιατί αυτή είναι που ουσιαστικά θα μας βγάλει από την κρίση. Εκεί πρέπει να. Το μεγάλο πρόβλημα μας είναι η ανεργία. Πρέπει να δημιουργηθούν δουλειές. Πώς θα δημιουργηθούν δουλειές? Μεγάλες επενδύσεις ή αποκρατικοποιήσεις, και όχι να τις σαμποτάρουμε λέγοντας ότι εδώ πώς μπορούμε να καθυστερήσουμε. Σε λίγο θα βρίσκανε απίθανες δικαιολογίες για να σταματήσουν την επένδυση στο ελληνικό ή να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σας ουσιαστικά... Ναι, ο κύριος Αθανασίου, απευθυνόμενος βέβαια στον κύριο Τασούλα νωρίτερα, όπως θα κλείσει η αξιολόγηση, γιατί και το καλοκαίρι του 2015 ζητούσατε συμφωνία, όπως θα την κλείσουν αυτοί. Υπερψηφίσατε. Εμείς λέμε όταν... να την κλείσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο κύριος Μαυρωτάς, ναι, όταν κάποιος διαπραγματεύεται για την αξιολόγηση, είναι και υπεύθυνος για τα αποτελέσματα αυτής της διαπραγμάτευσης και του συμβιβασμού που γίνεται. Δεν μπορεί να έρχεται εκ των υστέρων και να μας ζητάει εμάς
ότι είμαστε εμείς υπεύθυνοι και ότι αυτά είναι που καταφέραμε, εσείς τι θα καταφέρνατε. Αν βάζαμε από την αρχή πλάτη όπως το είχαμε πει, τότε ναι, θα ήμασταν και εμείς υπεύθυνοι. Τώρα εδώ πέρα που φτάσαμε, θα πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση για να αποφύγουμε τα χειρότερα που έρχονται μετά. Το είπε άλλωστε και ο κύριος Χουλιαράκης αυτό το πράγμα. Όμως αυτό που επιμένω είναι ότι δεν τελειώνουμε με το να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Παίρνουμε μια ανάσα για να συνεχίσουμε να κολυμπάμε προς την ακτή, για να βγει η χώρα από την κρίση. Χρειάζεται λοιπόν μια αλλαγή παραδείγματος. Πρέπει η μεγάλη γάκρη, να κατά τη γνώμη μου, και εκεί είναι κάτι που πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το πελατειακό κράτος που ήταν ο δράκος που θα σκότωνε το 2015 το Ιανουάριο ο κύριος Τσίπρας. Αλλά βλέπουμε αυτό το πράγμα να γιγαντώνεται. Και όταν μιλάμε για μεταρρυθμίσεις, επιτρέψτε μου να πω ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι και το να καλυτερέψει η νομοθετική διαδικασία, να μην έρχονται όλα τα άσχετα, ρουσφετολογικά, τροπολογίες κτλ. Αλλά μεταρρύθμιση είναι νύχτα. Να αλλάξει και η καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό ακριβώς. Αυτό για να γίνει λοιπόν, για να γίνει λοιπόν αυτό το πράγμα, χρειάζεται στο δημόσιο να υπάρχει μια, ας το πούμε, λέμε απολύσεις. Δεν χρειάζονται απολύσεις. Χρειάζεται μια ανασυγκρότηση. Είδαμε τους πυροσβέστες, τους συμβασιούχους να διαμαρτύρονται. Γιατί άνθρωποι οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή της υπηρεσίας του πολίτη είναι ελάχιστοι. Έχουμε ελλείμματα εκεί και έχουμε πολύ κόσμο στα μετόπισθεν. Εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές, πυροσβέστες. Δεν μπορεί να πάρει όμως εκκλητήρες να τους κάνεις πυροσβέστες. Όχι, αυτή την ανασυγκρότηση όμως πρέπει να την κάνουμε για να σκεφτούμε σοβαρά. Αυτό. Και αυτό για να γίνει, αυτές οι μεγάλες αλλαγές θέλουν και μεγάλες συνενέσεις. Και εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα για το πολιτικό σύστημα. Γιατί δεν έχουμε πάρει το μάθημά μας όλα αυτά τα χρόνια. Δοκιμάσαμε το ΠΑΣΟΚ να βγάλει τη χώρα από την κρίση, απέτυχε. Δοκιμάσαμε τη Νέα Δημοκρατία, απέτυχε. Τώρα δοκιμάζουμε το ΣΥΡΙΖΑ, απέτυχε. Λοιπόν, κάτι πρέπει να μάθουμε από αυτά τα πράγματα. Κύριε Μαυρωτά,